Κάψε φωτιά μου, κάψε και το ριζικό μου φτιάξε. Το ριζικό της εύχομαι να είναι το καλύτερο. Το έθιμο τηρήθηκε και φέτος και στην ολοκλήρωση των τριήμερων εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηνίων με την Περιφέρεια Κρήτης, άναψαν οι φωτιές του Αηγιάννη για τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς που παραδοσιακά από πάνω τους περνούν νέοι και νέες. Τα Αηγιάννιου του κλείδωνα που τις φωτιές πηδούνε, οι κοπελιές ελπίζουνε, ελπίζουνε. Καλό γαμπρό να βρούνε. Το έθιμο της καύσης των στεφάνων στις φωτιές του Αηγιάννη τηρήθηκε και φέτος και δεν ήταν μόνο αυτό, αφού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τα καραβόλια αναβίωσε όλο το πλαίσιο του έθιμου που περιελάμβανε και τον κλείδωνα. Είναι ωραίο έθιμο, πλούσιο, με έντονη την παρουσία της φύσης, αφού έχει και φωτιά και νερό, έχει και λουλούδια, έχει και ήλιο και φεγγάρι και αστέρια και χορό και τραγούδι. Κάναν τον κλείδωνα στην εκκλησία και πηγαίναμε όλο το χωριό και μαζευόμαστε. Το έθιμο του κλείδωνα θέλει και μια Μαρία να είναι μικρή, όμορφη, αγνή, σαν Παναγία. Νεαρά κορίτσια και όχι μόνο συμμετείχαν στο έθιμο που θέλει μια πρωτότοκη και ανήπαντρη Μαρία να οδηγεί τα βήματα της παράδοσης και μαζί με άλλες ανήπαντρες κοπέλες να φτάνουν με το αμύλητο νερό τους και τα ριζικάρια τους στο άνοιγμα του κλείδωνα που το έθιμο θέλει ότι δείχνει το πρόσωπο αυτού που θα παντρευτούν αλλά και τις μαντινάδες που θα ακούσουν και θα έχουν και αυτές ίσως ένα κρυφό και διαφορετικό μήνυμα. Βάζω με τη σειρά μου και γρήγορα να παντρευτώ, τον αγαπάει η καρδιά. Το έθιμο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα λένε ότι αυτό το ριζικάρι θα το βάλει κάτω από το μαξιλάρι της για να ονειρευτεί τον άντρα που θα παντρευτεί. Σήμερα που είναι τα Αηγιάννιου, του θείου ζητώ μια χάρη. Του χρόνου σαν και σήμερα να βάλω με στεφάνι. Πρόκειται για ένα έθιμο του οποίου οι ρίζες φτάνουν στα χρόνια του Ομήρου και του Ισίωδου. Μέχρι και σήμερα δε τηρείται σε πολλές περιοχές και της Κρήτης, αποδίδοντας το νόημα που έχει η φύση και ο κύκλος του χρόνου, όπως και της κάθε μέρας ξεχωριστά για τον καθένα. Πολύ δε περισσότερο, πώς συνδέεται με το αποκαλούμενο ριζικό που είχε πάντα αφετηρία τα νιάτα και την προσδοκία για όμορφα ταιριάσματα και ευτυχισμένες ζωές. Πρέπει να αναβιώνουμε τα έθιμά μας, γιατί αυτά μας προσδίδουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη φυλή μας και μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ως Έλληνες.